ακούγατε πριν τη συνομιλία που είχαμε με τον δικηγόρο της 36χρονης γυναικολόγου και σχολιάζατε τη δημόσια συζήτηση με τις λεπτομέρειες. Απλώς μου προξένησε άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι ο δικηγόρος έμπαινε σε λεπτομέρειες ιατρικών δεδομένων μιας ασθενούς από τηλεοράσεως. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι το πλέον σοφό πράγμα να κάνει κάποιος. Και βέβαια μετά άκουσα και τη συζήτηση που κάνατε με τον χρηματοοικονομικό εκείνο ναι. καθηγητή και σκέφτηκα ότι στο τέλος της ημέρας για να επιβιώσει κάποιος σε αυτόν τον κόσμο θα πρέπει να είναι λογιστής, δικηγόρος και κομπιουτεράκιας. Ναι. Φανταστείτε τώρα κάποιοι άνθρωποι των 70 χρονών και των 75, αν μπορούν πλέον να επιβιώνουν με όλα αυτά τα δεδομένα. Εδώ στην τράπεζα και σιγά σιγά δεν θα μπορείς να πας στην τράπεζα. Δεν μπορείς να πληρώσεις, ξέρω εγώ, τον ηλεκτρινό σου. Δεν μπορείς να... Δεν ξέρω. Δηλαδή ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και βάναυσα για τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Ναι. Την ίδια ώρα, κύριε Ματσάκη, είναι και το ιατρικός κόσμος, οι επιστήμονες, τους οποίους έχουμε επενδύσει, ειδικά τώρα με την πανδημία. Και ακόμα αυτοί που λέτε οι μεγαλύτερες ηλικίες που σπέβδουν τώρα, είδαμε και πόσοι πήγαν για την ενισχυτική δόση, που ακούνε τους επιστήμονες, ακούνε διάφορες απόψεις, μια από τις οποίες ήταν και δική σας. Και επειδή περάσατε και εσείς διάφορα τώρα που έχετε αποφασίσει να εμβολιαστεί, καταρχάς έχει διευθετηθεί το ραντεβού σας? Έχει διευθετηθεί τελικώς. Προσπάθησα να το διευθετήσω την περασμένη εβδομάδα, αλλά ναι. δεν υπήρχαν ραντεβού ούτε στη Λευκοσία ούτε στη Λάρνακα. Ναι. Εκπλάγηκα γι' αυτό. Τελικώς τα κατάφερα και έχω ραντεβού για την Τετάρτη το πρωί στη Λευκοσία, στην κρατική ναι. έκθεση. Συνεχίζουν αυτές οι απειλές για το πρόσωπό σας, κύριε Ματσάκη? Κοιτάξτε, δεν έχω ελέξει το διαδίκτυό μου, ναι. γιατί κουράστηκα να βλέπω τα σχόλια, τις χυδαίες ύβρις και λοιπά, ναι. τις απειλές. Οπότε έκανα την καταγγελία την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία εξετάζει το θέμα και από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ εγώ με το θέμα ναι. μέχρι ότου η αστυνομία ξεμπερδέψει με την υπόθεση. Τώρα, είχατε έτσι παρόμοιας φύσεως ενοχλήσεις ή αναρτήσεις όταν είχατε κάποιους ενδιασμούς για τα εμβόλια, όταν ναι. λέγατε για το AstraZeneca ότι δεν είναι καλό, όταν λέγατε στην κυβέρνηση όχι εμβόλιο τώρα, θα είναι εποχικό να μην ναι. βιαστούμε. Κοιτάξτε, είχατε και από την ναι. άλλη πλευρά? Είχα σχόλια όλων των ειδών και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Ξέρετε, στην Κύπρο δεν βρίσκεις την, να το πω έτσι, στην καθομιλμένη, δεν βρίσκεις την ίσια του μέσου Κύπριου πολίτη. Όταν δεν του αρέσει κάτι, σε βρίζει. Όταν του αρέσει, σε κάνει ήρωα. Ναι. Εξαρτάται πώς καταλαβαίνει τα πράγματα. Γνωρίζετε όμως, αν θέλετε, την ευθύνη, το βάρος, αν θέλετε, τον σχολιασμό σας δημόσια για το θέμα τον εμβολιασμό, που δεχομένως δεν είναι η ειδικότητα σας. Είναι πολύ... Ναι. Κοιτάξτε, εγώ πάντοτε έθετα τις παραμέτρους της δικής μου εμπειρογνωματοσύνης, αν θέλετε. Ναι. Δηλαδή έλεγα ότι έχω δίπλωμα μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου της Λονδίνου, έχω διδακτορικό στην βιοχημεία του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, έχω δύο ιατρικές ειδικότητες, την ιατροδικαστική και την ιστοπαθολογία και αποφύτησα από την ιατρική σχολή του Κέμπριτζ της Αγγλίας. Mm-hmm. Και επί τη βάση αυτών των δεδομένων έλεγα την άποψή μου ναι. για τον εαυτό μου. Και έλεγα, για παράδειγμα, ότι εγώ ακόμη δεν έχω πειστεί για την αποτελεσματικότητα και για την ασφάλεια των εμβολίων και θα ξαναεξετάσω το θέμα το φθινόπωρο ναι. όταν θα έχουμε πιο πολλά δεδομένα. Γιατί στην αρχή είχαμε πολύ λίγα ναι. δεδομένα. Δεν γνωρίζαμε τις παρενέργειες και δεν γνωρίζαμε την έκταση του προβλήματος. Ναι. Όταν ήρθε το φθινόπωρο, που είναι τώρα, και εξετάζοντας πλέον τα δεδομένα, είπα ότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να εμβολιαστώ με ένα RNA εμβόλιο. Ναι. Απέρριψα τα DNA εμβόλια. Το είχα πει και στην αρχή τελείως προμηνών ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός μου ήταν με τα DNA εμβόλια. Και όντως βγήκα σωστός. Ιδού τα DNA εμβόλια δεν δίδονται πλέον ναι. στην Κύπρο και σε πολλές άλλες χώρες γιατί έχουν σοβαρές παρενέργειες. Δεν ήταν και εκείνη η υποκίνηση, παρακίνηση, αν θέλετε, μετά που κάποιος είχε βγει από τη Pfizer και έλεγε ότι μετά από 5 χρόνια
θα υπάρξουν επιπτώσεις κλπ. Και περιμένετε που έγινε. Ακούστε να δείτε. Ποιος βγήκε και είπε τέτοιο πράγμα, συγγνώμη. Ένας εκπρόσωπος της Pfizer. Ήταν μια από αυτές τις ιστορίες που. Ακούστε να δείτε. Ιστορίες ακούμε πολλές. Ναι. Ιστορίες ακούμε πολλές. Σίγουρα, αλλά κάποιος που μπαίνει στο προφίλ σας στο Facebook. Δεν έβαλα εγώ τέτοιο πράγμα. Ναι, αλλά αφήνετε να εκτίθενται εκεί άλλοι που σας κάνουν αφορά. Είστε υπεύθυνος βεβαίως στη σύλλα σας. Ο λόγος που το λέω, κύριε Ματσάκη, είναι γιατί υπάρχουν άνθρωποι που εσείς θα μας πείτε γιατί νιώθουν την ανάγκη. Δηλαδή είναι αρνητές των εμβολίων παραπέμποντας σε εσάς. Ναι. Για άνθρωποι δηλαδή που ήταν στο νοσοκομείο και έλεγα στα παιδιά τους θα δείτε θα πάθετε με το εμβόλιο σε πέντε χρόνια. Ακούστε. Αυτά τα έλεγε, αυτά που λέτε, μου λέτε ότι το είπε κάποιος της Pfizer. Ναι. Δεν το είπα εγώ. Δεν μπορώ εγώ να είμαι η σιτσιά του μαύρου, δηλαδή όποιος θέλει και βγαίνει και λέει κάτι, φταίω εγώ. Ναι. Εγώ έλεγα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είναι καταγραμμένα με την ημερομηνία τους και είναι καταχωρημένα στο διαδίκτυο. Μπορεί κάποιος να ανατρέξει. Και πάντοτε έλεγα, για παράδειγμα, θυμάμαι έτσι που μια φράση που χρησιμοποιούσα είναι ότι εγώ δεν είμαι δογματικά εναντίον των εμβολίων. Έχω κάνει πάρα πολλά εμβόλια στη ζωή μου και καλώς τα έκανα. Και όντως έκανα πάρα πολλά εμβόλια στη ζωή μου και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Όμως με τούτα, επειδή είναι καινούργια, επειδή είναι νέα εμβόλια, θα περιμένω να δω την εμπειρία που θα αποκομίσουμε από τους αριθμούς που θα, από τον κόσμο που θα εμβολιαστεί και μετά θα πω τη γνώμη μου την τελική. Περίμενα. Απέρριψα, λέω, για τον εαυτό μου τα DNA εμβόλια, γιατί έχουν προβλήματα όντως και είχαμε θανάτους και στην Κύπρο είχαμε θανάτους, και προχωρώ με ένα RNA εμβόλιο. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί ξέρετε, με το θέμα του κορονοϊού, όπως και με όλα τα θέματα της ζωής μας, έχουμε μία ζυγαριά. Απ' τη μια μεριά βάζουμε τα υπέρ και απ' την άλλη τα κατά. Και βλέπουμε ποιο είναι το πιο βαραίνει περισσότερο. Έχουμε παρενέργειες και από τα RNA εμβόλια έχουμε παρενέργειες. Αλλά όταν τα ζυγίσει κανείς, θα δει ότι οι παρενέργειες, ο κίνδυνος για παρενέργειες, η πιθανότητα παρενέργειων, είναι μικρότερος από τον κίνδυνο να νοσήσεις και να πεθάνεις από τον κορονοϊό, από την μετάλλαξη του κορονοϊού που έχουμε τώρα. Όχι από την αρχική μετάλλαξη, από την Δέλτα, η οποία είναι πλέον η κυρίαρχη μετάλλαξη. Ναι. Και δεν ξέρουμε και ποια άλλη μετάλλαξη μπορεί να μας προκύψει. Τα θετώ αυτά, διότι ο κόσμος χρειάζεται, μας τα λένε και εμείς, και εμάς. Δηλαδή, όπως σας στέλνουν εσάς, μας στέλνουν και εμάς, διάφορα και δεν καλείτε. Δεν φέρνετε τον κύριο Ματσάκη, μας έλεγα, να σας εξηγήσει γιατί δεν πρέπει να βάζουμε τα εμβόλια. Όντως και δεν άλλους. Όντως δεν με έφερναν τα κανάλια. Και, ναι. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο άσκησα αντρημία κριτική και ασκώ. Ναι. Διότι το θέμα με τα εμβόλια. Θα ήμασταν εδώ όλοι τώρα να ξεκινάμε για πρώτη φορά τον εμβολιασμό. Όχι, ακούστε. Ναι. Το θέμα με τον εμβολιασμό και τα ιατρικά θέματα είναι ότι πρέπει να πείσουμε τον κόσμο να κάνει κάτι. Ναι. Όχι να τον υποχρεώσουμε. Η πολιτική της κυβέρνησης εξ αρχής ήταν η υποχρέωση. Να υποχρεώσουμε τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο. Έμμεσα μεν, αλλά δραστικά. Και εγώ έλεγα τότε και συνεχίζω να λέω και σήμερα. Δεν λειτουργεί αυτός ο τρόπος. Δεν είναι με το μαχαίρι, με το πιστόλι στον κρόταφο που θα πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί. Είναι με την πειθό, να τον πείσουμε. Να του πούμε και για τις παρενέργειες. Να μην κρύβουμε τις παρενέργειες κάτω από το χαλί. Και θα απαντούμε κατά τρόπο επιστημονικό. Γι' αυτό λέω ότι την ίδια ώρα που επιχειρείται αυτό και να μην είναι ούτε υποχρεωτικό ούτε να εξαναγκάζεται ο κόσμος, έχουμε και παρεμβάσεις όπως του Μητροπολίτη Μόρφου. Που αυτές, δεν ξέρω εσείς πώς νιώθετε. Με αυτές δεν συμφωνώ καθόλου. Εγώ μιλώ για ιατρικά δεδομένα, για επιστημονικά δεδομένα. Για αιρέσεις, γιατί είναι αιρέσεις αυτά. Είναι αιρετικές αυτές οι παρεμβάσεις. Δηλαδή, όταν λέει κάποιος ότι το εμβόλιο έχει μέσα τον σατανά, εγώ τη λέω ανοησία, αλλά εκκλησιαστικά ομιλούντες είναι αίρεση αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Οι άλλοι λένε σωστά, θα βάλουμε τσίπς. Υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούνε τώρα και έχουν συνδυασμούς, τους φοβούνται. Οι περισσότεροι είναι να δούμε, να περάσουν κάποια χρόνια, γιατί έτσι άκουσαν από κάποιους. Δικαίωμα τους να περιμένουν όσο θέλουν. Εγώ δεν λέω σε κανένα να πήγαινε βάλε το εμβόλιο. Ναι. Εγώ λέω τι θα κάνω εγώ. Εγώ λέω ότι εγώ, ο Μάριος Ματσάκης, μετά από την εμπειρία όλων αυτών των μηνών, έχοντας δει ότι έχουν πλέον μπει στον κόσμο 6 δισεκατομμύρια δόσεις. Μάλιστα. Ότι κάθε μέρα μπαίνουν 32.000 δόσεις εμβολίων κατά του κορονοϊού.
Όχι όλες του Pfizer ή του Moderna, ναι, όλων των εμβολίων. Ναι. Αλλά του Pfizer έχουν δοθεί πέραν του εκατομμυρίου. Εντάξει, πέραν του δισεκατομμυρίου, συγγνώμη. Πέραν του δισεκατομμυρίου. Και έχοντας δει τις παρενέργειες, έχοντας δει την αποτελεσματικότητα, τώρα μπορώ εγώ, ο Μάριος Ματσάκης, ναι, να πάρω την απόφασή μου, γνωρίζοντας πλέον τα δεδομένα, έχοντας υπόψη μου την μετάλλαξη Δέλτα που άλλαξε όλα τα δεδομένα, ναι, γιατί πολύ διαφορετικά ήταν τα πράγματα πριν μερικούς μήνες. Εντελώς διαφορετικά. Τώρα έχουμε μια μετάλλαξη που επηρεάζει τους νέους. Πρώτα ναι, ήταν γνωστό όμως ότι θα μεταλλάσσει το ιός. Όχι, ήταν δεν δεν μεταλλάσσεται ένας ιός από... Μεταλλάσσεται, ναι, αλλά μπορεί να μεταλλαχθεί σε υπιότερη μορφή. Σωστό. Αυτός, οπότε ναι, δεν γνωρίζαμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα με τούτον τον ιό. Τώρα τα γνωρίζουμε. Τώρα με αυτά τα δεδομένα, εγώ πήρα αυτή την απόφαση και θα, ναι, κάνω αυτό το πράγμα. Τώρα, ο κάθε άνθρωπος θα πάρει τη δική του απόφαση. Σίγουρα, γιατρέ, απλά για κάποιο λόγο σας είχαν κάνει σημαία άρνησης του εμβολίου τώρα. Αν είχαν κάνει σημαία, αγαπητή κυρία Σάβα, εάν μη είχαν κάνει σημαία και δέχονταν αυτά που έλεγα, γιατί τώρα δεν με κάνουν σημαία. Ναι. Θα τον κάνουν και τώρα σημαία, ναι, και να αποφασίσουν επί τη βάση αυτό που λέω σήμερα. Ναι. Αν με έχουν για σημαία και αν πιστεύονται τόσο πολύ. Και μην, ναι, ξεχνάτε όμως, κυρία Σάβα, ότι εγώ ήμουν μία φωνή στο διαδίκτυο, στο Facebook. Όλοι οι άλλοι, εδώ στην Κύπρο μιλάμε, έκαναν βόρτα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας 24 ώρες το 24ωρο και μιλούσαν. Ναι. Γιατί δηλαδή να ακούγανε εμένα και επηρεάζονταν από μένα και δεν επηρεάζονταν από όλους αυτούς, ναι, τους άλλους. Θυμάστε πόσοι. Όλοι αυτοί ρωτώ, αν νιώθετε έτσι το βάρος της ευθύνης, γιατί κάποιοι δεν είχαν εμβολιαστεί και είχαν άσχημη κατάσταση. Κανένα βάρος ευθύνης δεν χρειάζομαι. Ναι. Κανένα απολύτως. Την ευθύνη για τα ιατρικά πράγματα του τόπου του φέρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Ναι. Εάν εξ αρχής οι αρμόδιες υπηρεσίες ερχόντουσαν ανοιχτά, με αληθοφάνεια και με διαφάνεια, και έλεγαν, κύριοι, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε αυτές τις παρενέργειες. Ναι. Έχουμε αυτά τα πλεονεκτήματα. Αποφασίστε. Ο κόσμος θα είχε εμπιστοσύνη. Θα είχε εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές. Σε κάποιο στάδιο ο κόσμος έχασε την εμπιστοσύνη του. Ναι. Και αυτό είναι κακό. Και μιλώντας για εμπιστοσύνη, γιατρέ, να δούμε και τον δικό σας τομέα, γιατί αυτό που ακούγεται είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ευνίδιοι θάνατοι και πρέπει να γίνονται νεκροψίες, να δούμε ποιες είναι με κορονοϊό ή σε κάποια σημεία αμφισβητούσα. Να σας εξηγήσω για τούτο. Είχα ασκήσει δρυμύτατη κριτική στο γεγονός ότι δεν γινόντουσαν νεκροψίες. Ναι. Ξέρετε ότι για τρεις μήνες απαγορεύτησαν εντελώς οι νεκροψίες στην Κύπρο. Ναι. Για τρεις μήνες στην αρχή. Μα έχουμε και διαθεσιμότητα τώρα λόγω αυτού του γεγονός. Αυτό έγινε μετά. Όταν ήρθε η απαγόρευση, μιλώ για παντελή απαγόρευση, ναι, ναι, όλων των νεκροψιών, δεν γίνονται τίποτα. Επικαλούνταν ότι δεν έχουν το συγκεκριμένο χώρο και όλα αυτά. Αυτά, ναι, αστεία πράγματα. Και, ναι, και αυτό με οδηγία του Υπουργείου Υγείας. Ναι. Και άσκησαν τερμίδα την κριτική τότε. Μετά είπαν, ξέρετε, όποιος είναι θετικός στον κορονοϊό, άμα βρεθεί στο πτώμα σε τεστ που κάνουμε και είναι θετικός, δεν κάνουν νεκροψίες. Και είπα, ναι, μα προς Θεού λέω, γιατί δεν κάνουμε νεκροψίες. Εδώ κάνουμε για υπατήτητα β', κάνουμε για AIDS, κάνουμε για φυματίους, κάνουμε χίλιες δυο μεταδοτικές ασθένειες. Ναι. Γιατί να μην κάνουμε για το... Στην αρχή δεν έκαναν, μετά δέχτηκαν να κάνουν, μετά από παρεμβάσεις δικαστηρίων κλπ. Όντως, εγώ πήρα θέση, ναι, σε αυτό το θέμα. Δέχτηκαν και έχουμε αυτό που είπατε εσείς, ότι κάποιοι ιατροδικαστές αρνήθηκαν και τώρα βρίσκονται ενώπιον δικαστηρίου. Δηλαδή υπήρξε μια μετάλλαξη του Υπουργείου Υγείας από, ναι, το «Η απαγόρευση» στο «Έτσι θέλω πάλι». Ναι. Λοιπόν, είναι λάθος αυτά. Απλά λέω στο τώρα, σήμερα, γιατρέ, σήμερα οι ευθύνοι θάνατοι προεκύπτουν. Λοιπόν, και στο παρελθόν. Απλά στα πλαίσια της διαφάνειας, να ενημερώνεται ο κόσμος. Θα σας, ναι, το εξηγήσω απόλυτα. Είναι απόλυτα σαφές. Ευνίδιος θάνατος καταλογίζεται όταν δεν γνωρίζουμε, όταν πεθάνει κάποιος ξαφνικά και δεν ξέρουμε το αίτιο θανάτου. Ίσως τα 3/4 των νεκροψιών που γίνονται στην Κύπρο γίνονται για ευνίδιους θανάτους. Μιλάμε για εκατοντάδες. Ναι. Τι είναι ένας ευνίδιος θάνατος? Ένα έφραγμα μπορεί να προκαλέσει ευνίδιο θάνατο. Πέφτει κάποιος και πεθαίνει. Ναι. Ανέβρισμα. Μπορεί ένα ανέβρισμα εγκεφαλικής αρτηρίας. Μπορεί ένα ανέβρισμα της αορτής. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να επέλθει ένας ευνίδιος θάνατος. Κοιμάται ένα γυραιό άτομο και δεν ξυπνάει το πρωί. Ναι. Ή ένα νεαρότερο άτομο. Και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι ευνίδη θάνατος. Όσον έχει να κάνει με πιο νεαρές ηλικίες. Σημαίνει και σε πιο νεαρές ηλικίες. Σίγουρα, απλά το, ναι, τελευταίο διάστημα, λόγω και των εμβολιασμών,
επιχειρήθηκε να συνδεθεί. Δεν έχουμε. Μας έστελαν και εμάς συνεχώς ερωτήματα, ρωτήστε γιατί δεν μας λένε κλπ. Και σας λέω. Ναι. Και σας λέω. Οι πληροφορίες που έχω από την ιατροδικαστική υπηρεσία της, ναι, της Κύπρου είναι ότι ο αριθμός των ευνίδιων θανάτων που έχουμε φέτος είναι παρόμοιος με αυτό που είχαμε πέρσι και πρόπερσι, ναι, και αντίπρόπερσι. Θάνατοι σε νεαρότερες ηλικίες, που είναι πιο σπάνιοι ασφαλώς, και πάλι είναι παρόμοιοι με αυτούς που είχαμε σε προηγούμενες ηλικίες. Και να σας πω και κάτι, η ιατροδικαστική δεν μπορεί πάντοτε να αποδείξει το αίτιο θανάτου. Ναι. Δηλαδή, το πιο καλό παράδειγμα είναι η βραφική θάνατη, η θάνατη της, ναι, Κούνιας. Πάντοτε είχαμε τέτοιου θάνατος, δεν μπορείς να βρεις ένα αίτιο. Η καρδία είναι κάτι που πάλεται με ένα ηλεκτρικό τρόπο, το λέω έτσι πολύ απλοϊκά. Ναι. Σβήνεις το κουμπί, κάτι πάει λάθος με το ρεύμα και σταματάει. Υπάρχει μια ανακοπή. Πεθαίνεις. Δεν θα το βρεις στην νεκροψία αυτό. Ναι. Στην νεκροψία θα αποκλείσεις άλλες αιτίες. Αλλά άμα σταματήσει η καρδιά κάποιου γιατί έχει μια αρρυθμία, δεν θα το δεις στην νεκροψία. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει και σε νεαρά άτομα και σε νήπια και σε ευρέφη αυτό το πράγμα και σε μεγαλύτερους. Πάντοτε συνέβαινε, ναι, αυτό το πράγμα. Οπότε, εγώ θέλω με την ευκαιρία που είμαι εδώ, κυρία Σάβα, να πω τα εξής όμως. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποιες αιμονές. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι λένε δεν υπάρχει κορονοϊός. Είναι ψέμα. Ναι. Δεν απομονώθηκε ποτέ. Αυτό το πράγμα είναι μια καθαρή ανοησία. Ο κορονοϊός υφίσταται, τον έχουμε απομονώσει οι επιστήμονες και τον έχουν ακόμη φωτογραφίσει με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και τον βλέπεις. Mm-hmm. Υπάρχει ο κορονοϊός. Αλλά κάποιους άνθρωποι λένε δεν υπάρχει. Πώς θα πείσεις έναν τέτοιο άνθρωπο? Ναι. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι, όπως σας είπα, πιστεύουν ότι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καν πανδημία. Μα είναι κανείς νοήμων λογικός άνθρωπος που μπορεί σήμερα να πει ότι δεν υπάρχει πανδημία? Όταν εκατομμύρια άνθρωποι έχουν νοσήσει, όταν εκατομμύρια άνθρωποι, νομίζω ο αριθμός είναι πέραν των 5 εκατομμυρίων, ναι, που έχουν πεθάνει από τη μόλυνση με τον κορονοϊό. Παραπέμπουμε βεβαίως στα στατιστικά της γρίπης. Οπότε είναι κάτι αντίστοιχο. Ναι, η γρίπη ναι. Ναι, είχαμε την ισπανική γρίπη στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, που πέθαναν πέραν των 50 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ναι. Και αυτό ήταν πανδημία. Ασφαλώς. Και είχαμε και πολλές άλλες πανδημίες ενδιάμεσα. Εντάξει, ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτούς τους αριθμούς. Ναι. Αλλά είχαμε με την κοινή γρίπη, είχαμε πολύ περισσότερους θάνατους. Λοιπόν, αυτός είναι ένας ιός που προσβάλλει και αυτό στο αναπνευστικό σύστημα, παρόμοιος με τον ιό της κοινής γρίπης. Ναι. Παρόμοιος. Όχι εντελώς ο ίδιος, παρόμοιος. Είναι ένας ιός του αναπνευστικού. Και ο ιός της γρίπης μπορεί να προσβάλλει και άλλα όργανα, όπως και τούτους. Ναι. Λοιπόν, όμως για να επανέλθω. Ναι, υπάρχει πανδημία. Κάποιοι λένε δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να τους πείσεις. Μου έγραφαν στο Facebook. Τους απαντούσα. Μου απαντούσαν ότι δεν υπάρχει. Εντάξει. Άμα πιστεύουν, ναι, ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Πώς να τους πείσουν. Ναι. Λοιπόν, και υπάρχουν και οι άλλοι που έλεγαν είναι μια παγκόσμια συνωμοσία. Ναι. Αυτή η υπόθεση δεν είναι θέμα ιατρικό. Αυτή η αριθμή που λέτε δεν είναι αυτή, εκεί που κανείς πρέπει να εστιάσει. Είναι στους ανθρώπους που πιστεύουν στον κορονοϊό, έχουν όμως ένα φόβο για τα εμβόλια και την ανάγκη των εμβολιασμών. Ερχόμαστε σε αυτό. Ναι. Ερχόμαστε σε αυτό. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε, ξέρεις, είναι θέμα θρησκείας ο κορονοϊός και ο Σατανάς και ο ένας και ο άλλος και μέσα στα εμβόλια, ναι, μπαίνει Σατανάς. Ποιος λογικός άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί αυτό το πράγμα? Ναι. Και συγγνώμη, γιατί ο Θεός να βάλει τον Σατανά ή ο Σατανάς να μπει μέσα στο εμβόλιο του κορονοϊού και να μην μπει μέσα στο εμβόλιο της γρίπης, να μην μπει μέσα στο εμβόλιο της πολυαμιλίτιδας, να μην μπει μέσα στο εμβόλιο της σιλαράς? Πολλοί κάναμε. Όλοι το κάναμε αυτά τα πράγματα. Γιατί να επιλέξει δηλαδή τον κορονοϊό να μπει μέσα? Έχει να κάνει με τις πρόσφατες αμαρτίες. Και γιατί ο Θεός να μην θέλει το καλό του ανθρώπου, ναι, να μην θέλει να προστατεύσει τους ανθρώπους? Αυτά είναι ανοησίες καθαρές και απορώ πως οι ιεράρχες μιλούσαν, ή οι κληρικοί εν πάση περιπτώσει, οι ιερείς μιλούσαν για αυτό το θέμα και επηρέασαν κόσμο πάρα πολύ. Εγώ πάντοτε ήμουν αντίο. Δείστε τι γράφα στο σελίδα μου ή στο διαδίκτυο για αυτό το πράγμα. Πάντοτε. Ναι. Είμαστε στο σήμερα και υπάρχουν, επαναλαμβάνω, άνθρωποι που έχουν κάποιους ενδιασμούς, πραγματικά φοβούνται. Ερχόμαστε στο θέμα καθαρά του εμβολίου. Ναι. Λοιπόν, και απορρίπτω και όλα αυτά περί συνωμοσίας και τσιπς και λοιπά. Ναι. Είναι βλακίες αυτά. Δεν ξέρω ποιος τα σκαρφίστηκε. Και γιατί να θέλουν να βάλουν τσιπ μέσα στο αίμα μου εμένα ή της κυρίας Σάβα.
Γιατί να θέλουν να βάλουν μέσα στο MSUS ένα τσίπ και να ελέγχουν τι. Τι να κάνουν με αυτό το πράγμα. Και πώς θα το επιτύχουν. Και πώς θα το επιτύχουν αυτό το πράγμα. Ξέρετε πόσα εμβόλια αυτή τη στιγμή δίδονται κατά τις εμβόλια κατά του κορονοϊού. 22-23. Αυτή τη στιγμή, σήμερα. Ναι. Και υπάρχουν σε εξέλιξη άλλα, ξέρω εγώ, 70 και. Δηλαδή θα έρθει ο Ροκφέλλερ ή ο Σόρος ή δεν ξέρω ποιος σε επαφή με όλες τις εταιρείες που κάνουν εμβόλια σε όλες τις χώρες του κόσμου και να συνωμοτήσει μαζί τους, να βάλει τσίπς. Ωραία, κύριε Ματσάκη, γιατί δεν έχουμε πολύ ώρα να έρθουμε. Ερχόμαστε στο κεντρικό σημείο που είναι τα εμβόλια. Και είναι εκεί που άσκησα εγώ την. Ναι. Που είπα τη θέση μου ότι δεν ήμουν έτοιμος ακόμη να αποφασίσω και αποφάσισα τώρα. Ερχόμαστε στα εμβόλια. Ποια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία για να αποφασίσει κάποιος να βάλει το εμβόλιο? Τα πιο είναι δύο. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου και είναι και οι παρενέργειες του εμβολίου. Mm-hmm. Αυτά τα δύο θα πρέπει να αποφασίσει ο κόσμος. Λοιπόν, ναι. Η αποτελεσματικότητα, μας έλεγαν στην αρχή, μας έλεγαν ότι η αποτελεσματικότητα είναι 95%. Αυτό δεν ισχύει. Και άσκησα κριτική εγώ τότε και είπα αποκλείεται. Αποκλείεται 95%. Δηλαδή, και μόνο να το σκεφτεί κάποιος, δεν υπάρχει, κανένα εμβόλιο δεν υπάρχει που να δει τέτοια αυτή. Είχα δίκιο. Η αποτελεσματικότητα είναι πολύ μικρότερη. Μπορεί να, κάποιοι την έβαζαν στο 70%. Και ίσως να είναι κάπου τώρα εκεί. Λόγω και της μεταλλάξης ενδεχομένως. Ναι, και ο λόγος που η αποτελεσματικότητα είναι τέτοια, είναι και ο λόγος που ακούμε ότι κάποιοι εμβολιάστηκαν αλλά νοσούν και μπορεί και να πεθάνουν. Ναι. Διότι δεν πιάνει 100% αυτό το εμβόλιο, όπως κανένα εμβόλιο δεν πιάνει 100%. Δηλαδή όταν έβαζες το εμβόλιο της γρήπης, είχες οι πιθανότητες να αρρωστήσεις πάλι. Ήταν εκεί, διότι δεν έπιανε 100%, έπιανε πολύ μικρότερο ποσοστό. Οπότε δεν υπήρξε η διαφάνεια. Εδώσαμε στον κόσμο να καταλάβει, οι αρμόδιοι, ότι έβαλε το εμβόλιο, τελείωσε, δεν παθαίνεις τίποτα. Όταν άρχισαν να αρρωστούν και να πεθαίνουν κάποιοι που εμβολιάστηκαν, κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του κόσμου, ασφαλώς. Γι' αυτό είπα εγώ, διαφάνεια, την αλήθεια στον κόσμο. Ναι, κάποιοι θα αρρωστήσουν και θα πεθάνουν, παρόλο που έβαλαν το εμβόλιο. Αλλά... Και κάποιοι πεθαίνουν λόγω συνεπία του ίδιου του κορονοϊού. Ναι, αλλά οι πιθανότητες, ερχόμαστε στη ζυγαριά, να πεθάνεις από τις παρενέργειες ή από το ότι αρρώστησες ενώ βάλεις το εμβόλιο, είναι μεγαλύτερες. Είναι καλύτερα για σένα να βάλεις το εμβόλιο. Για μένα, βάζει περιπτώσει, να βάλεις το εμβόλιο, διότι προστατεύεσαι σε ένα βαθμό που είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο να υποστείς παρενέργειες. Και αυτή είναι η αποτελεσματικότητα. Και οι παρενέργειες. Ναι, υπάρχουν παρενέργειες. Και πρέπει να τις λέμε στον κόσμο. Υπάρχουν οι παρενέργειες. Είναι πολύ σπάνιες. Και είναι τέτοιες που ο κίνδυνος, αυτά λέει η Διεθνής Βιβλιογραφία, ο κίνδυνος να πεθάνεις από τις παρενέργειες των RNA εμβολίων, τα DNA σας είπα, τα ξέγραψα, δεν τα θέλω, δεν θέλω να ξέρω. Ο κίνδυνος να πεθάνεις από RNA εμβόλιο, δηλαδή Pfizer, Moderna, είναι μικρότερος από τον κίνδυνο να σε πατήσει αυτοκίνητο διασταυρώνοντας το δρόμο έξω από το σπίτι σου. Yeah. Είναι μικρότερος από τον κίνδυνος να πεθάνεις σε αεροπορικό δυστύχημα, είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο να πεθάνεις από παρενέργειες του εμβολίου. Nice. Είναι σαφές δηλαδή. Οπότε για αυτούς τους λόγους, εγώ προσωπικά αποφάσισα ότι θα κάνω το εμβόλιο. Τώρα τι θα κάνει ο καθένας? Δική του δουλειά. Ναι. Ούτε προτρέπω κανένα να το κάνει, ούτε να μην το κάνει. Δική του δουλειά, ας αποφασίσει ο καθένας για τον εαυτό του. Και ας λάβει υπόψη του και αυτά που βλέπει και αυτά που ακούει, να το συζητήσει με τον γιατρό του, τον προσωπικό του γιατρό, να το συζητήσει με τον ειδικό γιατρό, να δει περιστατικά. Και εγώ έχω δει πολλά περιστατικά νέων ανθρώπων ή συνομήλικων μου που έχουν αρρωστήσει βαριά γιατί δεν έκαναν το εμβόλιο. Ναι. Και υπάρχουν και νεαρά άτομα που πέθαναν από τον κορονοϊό, ενώ δεν είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Όλα αυτά θα πρέπει κανείς να τα λάβει υπόψη του και να αποφασίσει. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι αισιόδοξος για το θέμα του κορονοϊού. Εγώ βλέπω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Ίσως να οφείλεται στον εμβολιασμό, στο μεγάλο ποσοστό εμβολιασμών. Ίσως. Ναι. Δεν είμαστε και 100% σίγουροι, γιατί ξέρετε, αυτοί είναι παράξενοι. Εμφανίζονται, φεύγουν, ξαναεμφανίζονται. Κανείς δεν ξέρει πώς θα πάνε. Κυρία Ματσάκη, ρωτάει μια κυρία εδώ, αν μπορούμε να σας ρωτήσουμε για τον εμβολιασμό των παιδιών. Για τον εμβολιασμό των παιδιών, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Ναι.
Δεν έχω καταλήξει ακόμη. Δεν θέλω να πω τη γνώμη μου, γιατί δεν έχω καταλήξει. Προβληματίζομαι για τον εμβολιασμό των παιδιών. Τα λέμε παιδιών, εννοούμε για παιδιά, δεν εννοούμε για τους 18-άριδες. Εννοούμε για παιδιά των 12, ας πούμε, των 13. Γι' αυτό δεν μπορώ να απαντήσω, ούτε και θα ήταν πρέπον για μένα να πω για τα παιδιά. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε, γιατί απαντήσατε και για το θέμα και τις νεκροτομές που έχουν να κάνουν και με τους ευθύνδιους θανάτους. Είναι αυτά που είναι και η δική σας αρμοδιότητα. Και επειδή πάσχουμε λίγο με τις ιατροδικαστική στην Κύπρο, είναι άλλο αυτό κύριε Ματσάκη. Είναι μεγάλο θέμα, αλλά πρέπει όμως κάποια στιγμή να προχωρήσει. Δεν γίνεται να καλούμε συγχωρεμένους από το εξωτερικό. Τα έχω πει χίλιες φορές αυτά τα θέματα. Από τον καιρό που πάντησα τον πόδι μου στην Κύπρο, πριν ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Κάναμε και τη συζήτηση αυτή πριν από λίγους μήνες. Κάναμε τη συζήτηση. Ακόμη εκκρεμεί η μεταρρύθμιση. Χρειάζονται και νομοθετικές αλλαγές. Ναι. Πρέπει να αλλάξει ο περιθανατικών ανακριτών νόμος. Ναι. Ο νόμος που διέπει τη διεξαγωγή νεκροψιών. Έχω κάνει πρόταση νόμου εγώ όταν ήμουν βουλευτής πριν 20 χρόνια. Ναι. Και είναι στα συρτάρια. Είναι άλλο θέμα, κύριε Ματσάκη, που δεν έχουμε τώρα χρόνο. Θα το κάνουμε πάρα πολύ σύντομα όμως. Διότι αυτά είναι πράγματα. Και ιατρικές αμέλειες. Ένα μεγάλο θέμα που ίσως θα πρέπει να το συζητήσει κάποτε είναι το θέμα του ΓΕΣΥ. Ναι. Δεν τα πάμε καλά. Ερευνητές γενικά είσαι. Κοιτάξτε. Είναι γεμάτο τρύπες. Είδαμε την τρύπα τώρα με το ότι μπορεί να αλλάζει ο καθένας τη εγχείρηση. Είναι γεμάτο τρύπες. Μα εγώ τα έλεγα, όταν τα έλεγα αυτά με κατηγορούσαν ότι είμαι εναντίον του ΓΕΣΥ. Ναι. Τα θυμάστε αυτά. Και εδώ τα είπαμε. Έχετε δίκιο. Διότι έλεγα ότι θέλουμε ΓΕΣΥ, αλλά σωστό ΓΕΣΥ. Ετούτο που έχουμε δεν είναι σωστό. Είναι μία μαύρη τρύπα που ρίχνουμε λεφτά. Παμ, 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 λεφτά και δεν έχουμε το κατάλληλο. Ποιοτικό. Ναι. Επιτρέπετε σας παρακαλώ, ένα πράγμα να πω και τελειώνω. Επιτρέπετε να έχουμε προσωπικούς γιατρούς, που λέμε ότι είναι το ίδιο το σύστημα όπως της Αγγλίας, αλλά να εργάζονται μόνο ώρες γραφείου. Ώρες γραφείου. Και εκτός ώρων γραφείου και τα Σαββατοκυριακά της αργίας να γράφει απ' έξω από τα θύτες τις πρώτες βοήθειες. Αυτό είναι ο θεσμός του ΓΕΣΥ και του προσωπικού γιατρού του ΓΕΣΥ. Επειδή στην Αγγλία να δείτε τι γίνεται. Με τους GP'δες. Είναι επί 24ωρου βάσεως που καλύπτει τις ανάγκες. Τώρα γίνεται ολόκληρη συζήτηση για να πάνε και το απόγευμα τουλάχιστον του ΟΚΙΠΗ. Γιατί αυτή είναι το απογευματινό. Είναι ένα χάλι μαύρο. Και το ΟΚΙΠΗ και το ΟΑΗ και τα όλα σε Ι. Για να μην πω καμιά λέξη βαριά. Κύριε Ματσάκη, χρειάζεται γενική μεταρρύθμιση. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή